Jo ajudando o meu irmão na ponte ao Clube Catria, a todos os viados da Catria, Leon, e por uma aqui Silva Sineta Ramariz. A nada estou de café, estou por aqui, por último, a todismo, todo vivo, mas que de periféria, que de periféria. Estou de café, ou por que casa de café, se diz, tem de pontos, estive por uma aqui Silva, já para que por isso, por Πρέπει να πω λοιπόν ότι είναι δραματική η μείωση των επιχορηγήσεων από την μεριά του Υπουργείου. Πριν 5 χρόνια παίρναμε 120.000 ετήσια και φέτος λοιπόν και πέρσι και πρόπερσι 46.500. Αυτό ως ένα σχολιασμό. Βεβαίως έχει μειωθεί και η επιχορήγηση του Δήμου λοιπόν, γιατί οι Δήμοι έχουν απολέσει το 60-70% των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Αυτό ως μια γενική παρατήρηση. Θα ήθελα όμως, κύριε Πρόεδρε, να σχολιάσω κάτι που αφορά την προγραμματική σύμβαση, όχι ιδιαίτερα φέτος, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια, από συστάσεως της κοινοφορούς επιχείρησης ΔΚΤΕ. Το 2010, όπως θυμάστε οι παλιότεροι, είχαμε συντήξει επιχειρήσεις, καταργήθηκαν κάποιες και είχαμε νέες οντότητες νομικές. Είχαμε την ΚΕΠΑ, το ΚΑΠΑ, το ΔΠΘ, τα νομικά πρόσωπα και το Ίδρυμα Ζωγιοπούλου. Λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες μάλλον θα έλεγα, μετά την σύστασή τους, ετέθη θέμα από την τότε διοίκηση του ΔΠΘ να παραχωρηθούν για χρήση όλα τα κίνητα για να μπορεί να λειτουργεί. Και καλώς έπραξε η τότε διοίκηση του ΔΠΘ και ενώ και τους πολιτικά προϊσταμένους και τους διοικητικούς. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο η διοίκηση του ΔΚΤΕ δεν σκέφτηκε ότι όφιλε να διεκδικήσει ένα θέατρο οπωσδήποτε, γιατί αυτή η υποχρέωση απορρέει από το άρθρο 12. Όσοι κρατάτε λοιπόν την προγραμματική, αναφέρεται ρητά, το διαβάζω και εγώ και παρακαλώ την προσοχή σας, στο άρθρο 12 της προγραμματικής, στην παράγραφο Α λέει: το ΔΚΤΕ οφείλει να έχει κατάλληλους χώρους, σε εισαγωγικά, σε παρένθεση, μιας τουλάχιστον θεατρικής αίθουσας, κλείνει παρένθεση, για αποκλειστική χρήση του ΔΚΤΕ Βέρειας. Συνδυαστικά με το άρθρο 15 της ίδιας σύμβασης, άρθρο 15 παράγραφος 3, όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός εξ αυτών παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλόμενα μέρη να καταγγείλουν και να λύσουν τη σύμβαση. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν έγινε. Το ΔΚΤΕ δεν έχει στη χρήση το θέατρο. Αυτό στο τυπικό μέρος είναι το ένα. Το άλλο είναι και στο ουσιαστικό. Δεν έχουμε σκηνή και εμείς γινόμαστε παρακολούθημα τη ΚΕΠΑ. Μιλάω λίγο με οξύ τρόπο, γιατί εγώ δεν πήγα εκεί, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι, για να παρακολουθώ τι μας χαρίζεται, αλλά πήγα εκεί λοιπόν με τη συμφωνία λοιπόν ότι πάω εκεί για να δουλέψω. Είμαι καθημερινά το 8ωρό μου. Αλλά δεν μπορώ να είμαι υπό την αίρεση λοιπόν διοικητικών υπαλλήλων αν θα έχουμε την αίθουσα και αν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας. Περνάνε χιλιάδες μαθητές από την παιδική σκηνή και τελευταίες στιγμές λένε αλλάξτε εκεί την ημέρα. Αυτό δεν μπορώ το κάνετε. Αυτό το σχήμα δεν μπορώ το καλέσετε. Αισθάνομαι, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά φορτισμένος, γιατί αισθάνομαι ότι ακυρώνομαι και ως πολιτικό πρόσωπο και ακυρώνεται και το όργανο. Θα ζητούσα, κύριε Δήμαρχε, σε επόμενη συνεδρία να αλλάξει η απόφαση και να παραχωρηθεί η στέγη γραμμάτων και τεχνών, όχι στην αποκλειστική χρήση, αλλά να καλύψει το πλήθος τις ανάγκες της και βεβαίως η κάθε αίθουσα είναι δημόσια περιουσία και ανήκει σε όλη την κοινωνία. Αφού καλύψει πρώτα όμως τις ανάγκες του ΔΚΤΕ. Αυτά έχω να πω, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, παρακαλώ. Ερωτήσεις. Το παθέτησε, κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση να κάνω. Ερώτηση. Κατεβάσα το χέρι μου. Δύο ερωτήσεις. Μία αφορά την επιχορήγηση της σύμβασης. Είναι αποτέλεσμα του κοινικού σας αισθήματος ή μόνο μερός του Υπουργείου Ορίσης. Μια ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι επειδή είμαι σε ένα χώρο που παραπέρασε το σχεδιατόρτα, που αυτή τη στιγμή, εδώ τα τελευταία χρόνια έχουν πολλές μαθητικές εδώ. Πολλές. Μαθητικές σκηνές, μαθητικά
περισσεύει αυτή η ερώτηση. Α, για το ύψος της επιχορήγησης. Κοιτάξτε από συστάσεις ως να πω λοιπόν έτσι παρενθετικά ότι το ΔΠΘ της Βέρειας είναι από τα 6 πρώτα ΔΠΘ της χώρας μας. Τα ΔΠΘ είναι πλέον 17, τα 3 υπολειτουργούν, έχουν δεν καταργήθηκαν, έχουν αναστείλει λειτουργίες λόγω οικονομικής δυσκολίας, 14 έχουν δράσεις κάποιοι σημαντικότητες, κάποιοι λιγότερο σημαντικές και καλύπτουν την ελληνική περιφέρεια. Από το 1983, επαναλαμβάνω, από τα μακροβιότερα είναι το ΔΠΘ Βέρειας. Έχει μία διαδρομή. Αν το πολιτικό όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο Βέρειας κρίνει ότι το ΔΠΘ Βέρειας έχει κλείσει τον κύκλο του, μπορεί να το κάνει. Όσο όμως σταθερά είναι η βούληση διαβίωση του Δημάρχου και των φίλων της πλειοψηφίας ότι πρέπει να υπάρχει, οφείλουμε να το αφήνουμε να πνέει και να δημιουργεί. Είναι ξεκάθαρη η θέση μου και δεν χρειάζεται ούτε άλλες αναγνώσεις, ούτε παρερμηνίες. Αλλά εάν πρόκειται να είμαι εκεί εγώ, η διοίκηση, εδώ είναι για δύο μέλη ερετά, είναι η κυρία Σοφία Ελευθεριάδη και ο κύριος ο Δήμητρος, ο φίλος μου λοιπόν, μπορούν να μιλήσουν όταν επιθυμούν πάνω σε αυτά τα θέματα. Αισθάνομαι πολύ ασφικτικά να σφιχτιώ όταν δεν μπορώ να προγραμματίσω. Καμία δραστηριότητα. Και δεν είναι ανταγωνιστικό, ίσως να είναι και μια επιλογή λοιπόν κάποιων διοικητικών προσώπων. Ότι τελειώσαμε λοιπόν, ότι έξι, δεν χρειάζεται. Περισσεύει το ΔΠΘ, τα κάνουμε όλα εμείς λοιπόν ή να το συμφωνεύουμε, να το απομειώσουμε. Για πρώτη φορά μιλάω έτσι ανοιχτά, αλλά θέλω να μιλώ με τις πιο πολλές φορές ανοιχτά όπως σκέφτομαι και βεβαίως βάζω στη διαδικασία της κριτικής και της δικής μου θέσης. Παρακαλώ, ακούσαμε τοποθετήσεις, παρακαλώ. Ο κύριος Μαρκούλης. Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την ασκούμενη πολιτική από τον κοινωνικό πολιτισμό αυτό. Ψηφίζουμε, παρακαλώ.